μία μεγάλη διάκριση για τον δικό μας Στέλιο Δίγκα. Ο πρόεδρος λοιπόν της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος κατάφερε να διακριθεί και φυσικά να κάνει περήφανη τη χώρα συνολικότερα για το πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά την ελληνική γαστρονομία αλλά και φυσικά την εξέλιξη στον γαστρονομικό τομέα. Οι πρεσβευτές λοιπόν της γεύσης για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Gastronomy τροποποίησαν την παγκόσμια ιδέα για την ανάπτυξη της γαστρονομίας και υποστήριξαν την ιδέα μιας ενωμένης παγκόσμιας γαστρονομίας με ευγνωμοσύνη στην κληρονομιά αλλά και την τοπική παράδοση όλων των εθνών ξεχωριστά. Καλησπέρα σας σε ένα ακόμα επεισόδιο του Meet the Chef. Σήμερα έχουμε να κάνουμε με έναν πραγματικό σεφ. Θα κάνουμε ένα ιδιαίτερο φαγητό. Καλώς ήρθατε σε ένα special guest Meet the Chef. Σήμερα έχουμε το φίλο μας, τον κύριο Νίκο Κεχαγιά. Είναι η κοπέλα της διπλανής πόρτας. Το χρυσό έμβλημα λοιπόν, το βραβείο που ανήκει πλέον στον Στέλιο Δίγκα, αφορά την αναγνώριση των πρεσβευτών της γεύσης στην παγκόσμια γαστρονομία και φυσικά δίνει το ισχυρότερο και δυνατότερο μήνυμα για την εξέλιξη της Ελλάδας σε αυτόν τον σπουδαίο θεσμό που από ό,τι φαίνεται μπορεί να δώσει ακόμα περισσότερα. Φυσικά, είναι σημαντικό για την Ελλάδα, για μένα προσωπικά, γιατί βράζοντας έχει γίνει σε μένα αυτή τη στιγμή, να γίνονται τέτοιες βραβεύσεις από παγκόσμιους οργανισμούς, όπως είναι η GDPB. Η ελληνική γαστρονομία στο εξωτερικό παίζει μεγάλο ρόλο. Όπου και να πας στο εξωτερικό θα δεις ελληνικά εστιατόρια, η μεσογειακή διατροφή, η ελληνική διατροφή πλέον, έχουμε αποφεύγει τον όρο μεσογειακή διατροφή, γιατί πιάνει όλη τη Μεσόγειο. Πιάνει από το Ιράν, από την Αίγυπτο. Η ελληνική διατροφή λοιπόν παίζει μεγάλο και σημαντικό ρόλο στο εξωτερικό. Λοιπόν, η βράβευση αυτή έρχεται να μας δώσει ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή για την ελληνική γαστρονομία. Γιατί αναγνωρίζεται η γαστρονομία μας στο εξωτερικό ως μεγάλο εγχείρημα, ως διατροφικό εγχείρημα. Από εδώ και πέρα τι πρέπει να περιμένουμε άλλο, κύριε Δίγκα, συνολικότερα? Φαντάζομαι ότι τα καλύτερα. Δεν έχει τελείωμα, όπως και η αστρονομία. Συνεχώς εξελίσσεται.